Ρωτήσω τώρα την κυρία Έλενα Τάνου, είναι αντιπρόεδρος του Cyprus Integrity Forum. Θα μιλήσουμε για την διαφθορά, βεβαίως. Κυρία Τάνου, καλό σας μεσημέρι. Είναι καλό παγκόσμια μεσημέρι, μέρα σήμερα. Συζητάμε, λέμε πολλά, καταδικάζουμε ολημερής και ολονυχτής, αλλά στην ουσία είναι εδώ μαζί μας η διαφθορά. Μέχρι τα μπούνια. Πολύ ωραία η εισαγωγή σας. Το πιο σημαντικό είναι ότι δεν θα πρέπει να μένουμε στην ημέρα κατά της διαφθοράς. Θα έπρεπε να είναι καθημερινά στην έγνοια μας, ώστε ο κάθε ένας από εμάς, σε όλα τα επίπεδα, να μην ανέχεται τη διαφθορά. Εμείς, σαν Cyprus Integrity Forum, προσπαθούμε μέσα από δράσεις, από τα μικρά παιδιά στα σχολεία, από τα δημοτικά, μετά στα γυμνάσια, μετά στα πανεπιστήμια, ώστε να γίνεται εκπαίδευση και να καταλαβαίνουν την αξία του κάποιος να είναι πραγματικά διάφθορος. Ναι. Κυρία Τάνο, για να διευκολύνω και τη συζήτηση, επειδή και εσείς κληθήκατε ως Cyprus Integrity Forum σε εκείνη την ιδέα μαζί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για να εξαγγελθούν σειρά μέτρων για πάταξης διαφθοράς, έγιναν και δημοσιογραφικές διασκέψεις, δέσμες μέτρων και όλα αυτά. Επί της ουσίας τι κάνουμε, μια θετική εξέλιξη, αν θέλετε, ότι οδηγείται στην Ολομέλεια το νομοσχέδιο για τους whistleblowers, τους πληροφοριοδότες. Είναι σε εξέλιξη ακόμα συζήτηση για την ανεξάρτητη αρχή κατά της διαφθοράς. Τώρα, μόλις πληροφορούμε ότι μια ομάδα πρωτοβουλίας 27 πολιτών, ανάμεσά τους ακαδημαϊκοί, δημοσιογράφοι, δικηγόροι και πρώην υπουργοί, ζητούν, όπως δοθούν στην ανεξάρτητη αρχή κατά της διαφθοράς και ανακριτικές εξουσίες, όπως έχει η αστυνομία, δεν ξέρω αν σας βρίσκει σύμφωνος, σε κάθε περίπτωση αυτή η ανεξάρτητη αρχή κατά της διαφθοράς θέλουμε να είναι πραγματικά ανεξάρτητη. Και κυρίως να μην διορίζεται βεβαίως από πολιτιακούς αξιωματούχους και δει τον εκάστοτε πρόεδρο της Δημοκρατίας. Βεβαίως έχετε απόλυτο δίκιο ότι αυτό το πράγμα πρώτον καθυστερούσε τόσο πολύ να ψηφιστεί, να συζητηθεί. Υπήρχε εκεί το νομοθέτημα και έχει γραφτεί και από experts, το έχουμε δει και εμείς και πραγματικά δεν καταλαβαίνουμε γιατί καθυστερούν, διότι οι περισσότεροι στην Βουλή είναι δικηγόροι και ξέρουν πολύ καλά γιατί αυτό το πράγμα πρέπει να εφαρμοστεί. Θεωρούμε ότι οποιαδήποτε ολιγορία σήμερα είναι πραγματικά καταπέλθηση για τη χώρα μας, διότι πλέον δεν είναι περιστασιακά τα πράγματα, φαινόμενα διαφθοράς, αλλά πλέον έχει γίνει συστημική η κατάσταση. Κατά την εβδομάδα αυτή έχουμε κάποιες εκδηλώσεις σαν Cyprus Integrity Forum, πρώτα στο Πανεπιστήμιο Κύπρου με τους νέους. Εκεί πραγματικά καταλάβαμε πόσο οι νέοι μας, με όλη την καλή διάθεση που μας λένε, εμείς γαλουχηθήκαμε από τους γονείς μας, μετά από τους δασκάλους μας. Έχουμε πάει στα πανεπιστήμια, στο εξωτερικό. Έχουμε νιώσει ότι θέλουμε να συνεχίσουμε μια πορεία να γνεί με αξίες και αρχές, αλλά έρχομαστε να ενταχθούμε είτε σε θέσεις εργασίας, είτε να γίνουμε επιχειρηματίες και καλούμαστε σε πολλά επίπεδα να είτε να δώσουμε φακελάκια, είτε να χρησιμοποιήσουμε άλλα μέσα για να μπορέσουμε να μπούμε με την αξία μας σε αυτά που πρέπει να, πραγματικά να μας δίνονται απλόχερα. Πραγματικά, εμείς σαν γενιά τώρα, ίσως δεν κάναμε το σωστό, γιατί έχουμε αναδείξει τη διαφθορά σε επιστήμη. Καλούνται όλοι, και τα πολιτικά κόμματα, και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, και οι υπουργοί, και οι επιχειρηματίες, και οι γονείς, και οι δημοσιογράφοι, και όλοι μαζί, εμείς, αυτήν τη χώρα την οποία παραλάβαμε από τους παππούδες και τις γιαγιάδες μας, πραγματικά που ήταν έντιμοι και έλεγαν ότι το πιο σημαντικό είναι η ανθρωπιά και το καθαρό μέτωπο, και σήμερα νιώθουμε ότι είτε ταξιδεύουμε στο εξωτερικό, με όλα τα επιτεύγματα που έχουμε καταφέρει, και αυτόν δεν το συζητώ, και σε θέματα οικονομίας και σε το ότι οι νέοι μας στο παγκόσμιο είμαστε σε τρίτο βάθμια εκπαίδευση, παγκόσμια πρώτη, αυτό είναι πολύ μεγάλο επιτεύγμα. Άρα δεν δικαιολογείται, αφού τα κατανοούμε, να είμαστε διεφθαρμένοι. Έχουμε μικρή χώρα, θα μπορούσε να είναι manageable σε πολύ ωραίο βαθμό το να είμαστε καθαροί, αλλά επιλέγουμε να κάνουμε ένα κατασκεύασμα που να μην μας θυμά.
Έχουμε δει παραδείγματα στις σκανδιναβικές χώρες. Η Ισλανδία, μικρή χώρα, όμως είναι σωστή. Πιο μεγάλες χώρες, η Δανία, η Νορβηγία, όλες αυτές έχουν πρότυπα διαφάνειας. Γιατί εμείς να μην μπορούμε να έχουμε τα ίδια πρότυπα και να καθυστερούμε ώστε να περνούν πρώτα οι νομοθεσίες και μετά να μην έχουμε τα σωστά πρότυπα. Να. Εγώ θα ήθελα να μιλήσουμε σήμερα ότι καθημερινά βάζουμε μπροστά τα σωστά πρότυπα, ξεκινώντας από τους αρχηγούς και πάμε σε όλη την κοινωνία μαζί ποια είναι αυτά τα σωστά πρότυπα που τα ακολουθούμε, γιατί αυτοί οι άνθρωποι έχουν επιλέξει τον δρόμο της διαφάνειας για να επιτύχουν είτε σαν επαγγελματίες. Ωραία, όταν, κυρία Τάνου, μιλάτε στα σχολεία και λοιπά, κάνετε αυτές τις συζητήσεις, είχατε και την συζήτηση στρογγυλής τραπέζης επιχειρηματιών και για την εταιρική κοινωνική ευθύνη. Ποια είναι τα πρότυπα που δίνετε, για παράδειγμα, κυπριακής ειδικότητας? Εχθές προσπαθήσαμε να συζητήσουμε στους χώρους του ΚΕΒΕ με τρεις επιχειρηματίες το τι θα έπρεπε να κάνουν για να είναι αυτά τα πρότυπα. Και οι άνθρωποι είχαν παραδεχτεί εκεί ότι πέραν του ότι είναι συστημική αυτή πλέον η διαφθορά, είναι και ομαδικό άθλημα. Πραγματικά, το ακούσαμε αυτό, ότι όλοι το κάνουν και δεν μπορούν να ξεφύγουν, διότι το σύστημα τους παίρνει όλους μαζικά. Εμείς, σαν Cyprus Integrity Forum, το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι αυτές τις επιχειρήσεις να τις εκπαιδεύουμε. Παίρνουν experts από το εξωτερικό και από Αγγλία και από Αμερική. Ανάλογα institutions όπως τα δικά μας, δίνουμε καλές πρακτικές για να καταλάβουν οι επιχειρήσεις ότι ούτε να δίνουν πρέπει, αλλά ούτε να λαμβάνουν πρέπει. Και η κοροληψία είναι το ίδιο αδίκημα. Άρα τα πρότυπα που έχουμε είναι ίσως μοναδικά. Θα έπρεπε με καλύτερο τρόπο να αναδεικνύονται, ίσως από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, γιατί αυτοί οι άνθρωποι υπάρχουν, είναι λίγοι, αλλά θα έπρεπε πραγματικά την πορεία τους να την ακολουθούν. Μα σας καλώ, κυρία Τάνου, να μονοματίσετε κάποιους και με χαρά να τους φιλοξενήσουμε. Δεν λέω ότι δεν υπάρχουν, αλλά βοηθήστε μας, δώστε μας κάποια ονόματα. Εχθές, ο κύριος Ιωάννου, ο κύριος Λίσανδρος Ιωάννου, που μίλησε για τον τρόπο που ο ίδιος διαχειρίζεται την εταιρεία του, πιστεύω είναι ένα καλό παράδειγμα. PHC Group ήταν εκεί και μας είπε τα παραδείγματα του. Ήταν η κυρία Μελίνα Πύργου, ήταν δικηγόρος, που ξεκάθαρα είπε ότι ούτε δέχομαι ούτε δίνω. Και αν μπορώ, δεν είναι σωστό, η δική μου εταιρεία και δεν θα πω το όνομα, εντάξει, απλά είναι στον τουριστικό τομέα, για ευνόητους λόγους δεν θα πω το όνομα. Όταν ξεκινήσαμε να εργαζόμαστε σαν ομάδα το Συμβούλιο, είπαμε ότι δεν θα δεχόμαστε από κανένα να κάνουμε ρουσιακή και να μην ούτε να μας ζητούν, ούτε να δείτε, ούτε να παίρνουν. Και πραγματικά, εδώ και 21 χρόνια λειτουργούμε δίχως αυτό το παιχνίδι. Πιστεύω ότι θα έπρεπε και μπορούμε να τις ψάξουμε πιο καλά και να σας πούμε κι άλλες να τις φιλοξενήσετε. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Τάνο. Καλή συνέχεια να έχετε. Λοιπόν, και εγώ θα ήθελα να δώσω, αν μπορούμε, ένα μήνυμα δυνατόν ότι όλοι στην καθημερινότητά μας να μπορέσουμε να λειτουργούμε με ευθύτητα και ήθος για να δώσουμε καλά παραδείγματα στους νέους μας. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Τάνου.